Δύο αστυνομικοί και δύο υπάλληλοι security θύματα των θεσινών επεισοδίων στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Αστυνομικός δέχτηκε στην πλάτη δύο μαχαιριές, ενώ ένας ακόμη γροθιά στο μάτι. Και μάλιστα ενδέχεται να κάνει χειρουργείο, καθώς έχει υποστεί κάταγμα στο ζυγωματικό. Δέχτηκε πισόπλατα δύο μαχαιριές και ένα χτύπημα στο περιοχή του κεφαλίου, στο σημείο πίσω από το κεφάλι του. Ο άλλος συνάδελφος, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο της σκεπαστής κερκίδας, και αυτός με τη σειρά του μαζί με άλλους συναδέλφους προσπάθησαν να αποθήσουν αυτούς που εισήλθαν στον χώρο της σκεπαστής κερκίδας, και μιλάω πάντα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, δέχθηκε γροθιά στο σημείο του κάτω από το αριστερό του μάτι, στο σημείο του ζυγωματικού, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο αριστερό ζυγωματικό. Στο μεταξύ, ο παδός της Παναχαϊκής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όταν στην προσπάθειά του να ξεφύγει από οπαδούς του Ολυμπιακού, προτίμησε να πηδήσει έξω από το γήπεδο και να βρεθεί στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια. Αρχίζουν να μαχαιρώνουν οι Ολυμπιακοί και να βρίζουν και να δέρνουν, και αρχίζουν οι οπαδοί της Παναχαϊκής με τα παιδάκια τους για να γλιτώσουν να πηδάνε από 4 μέτρα ύψους στο γήπεδο, σε αγωνιστικό χώρο. Και να φωνάζουμε εμείς από τα μεγάφωνα: σας παρακαλούμε τουλάχιστον να ανοίξετε τις πόρτες, και η αστυνομική δύναμη χρειάζεται να μην ανοίγει την πόρτα, να ζούμε ο παδί. Καρσίν τουλάχιστον από εδώ σφαλώς, ή να πάνε σπίτια τους. Επισκεφτήκαμε την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών πατρών και υποβάλαμε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, τόσο για τον τραυματισμό των συναδέλφων μας, όσο και για κατά παντός υπευθύνου, ο οποίος ή οι οποίοι ευθύνονται για την κατάσταση η οποία επικράτησε χθες στο γήπεδο. Ο Αλέξης Κούγιας εξέφρασε έντονα παράπονα για τα αστυνομικά μέτρα και μάλιστα κατήγγειλε τους επικεφαλείς της αστυνομικής δύναμης για το ότι δεν επέτρεψαν σε φιλάθλους της Παναχαϊκής να μεταβούν στη σκεπαστή κερκίδα. Είπε μάλιστα πως όταν κάποιοι οικογενειάρχες είχαν ήδη μπει μέσα και τα επεισόδια με φιλάθλους του Ολυμπιακού είχαν ξεκινήσει, δεν άνοιγαν οι πόρτες για να φύγουν κάποιοι που είχαν μεταβεί με τα παιδιά τους στο γήπεδο. Μια μισή ώρα πριν από την έξοδο αργούνα, 6.30 με 7 παρατέταρτο, ήταν παρατεταγμένοι αστυνομικοί στους δρόμους που οδηγούσαν προς την πλευρά της σκεπαστής και λέγανε στον κόσμο και στα παιδιά του: μην πάτε από εκεί, γιατί θα γίνουν επεισόδια, θα πέσουν χημικά. Τους απέκλειναν δηλαδή τον δρόμο προς την εξέδρα από όπου θα πήγαιναν στο γήπεδο, γιατί εκεί είχαν αγοράσει εισιτήρια. Είχαν προαγοράσει άνθρωποι. Ενώ λοιπόν εμείς νομίζουμε ότι κάτι πράγματι συμβαίνει και ότι αυτό πράγματι ήταν κάτι προληπτικό για λίγη ώρα, ξαφνικά μία ώρα πριν από την άξιο αγώνα, μαθαίνω ότι χωρίς να αγοράσουν εισιτήρια, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, συνοδευόμενοι από το σύνολο της αστυνομικής δύναμης, με επικεφαλή στον κύριο Πόντι και επικεφαλή στον κύριο Αγγελίου από την αστυνομική δύναμη, τους έβαλε δωρεάν στον γήπεδο και τους έβαλε σκεπαστή. Μιλάμε για 2.000 ανθρώπους, μιλάμε για 50.000 ευρώ δηλαδή από την Παναχαϊκή. Αλλά διεκδικήσε αυτά, Παναχαϊκή. Από τους δύο αυτούς ανθρώπους, γιατί αυτή ήταν δική τους επιλογή. Πάει ο κ. Ζούμαρης και ο Ζωήτης, να τα κουτάνε, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, δεν έχει συμφωνήσει με άλλα πράγματα. Και από εδώ, ρε δουλειά, κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι εύκολος τρόπος και εύκολο θύμα να τα ρίχνει κανείς στην αστυνομία. Και δεν το έχουμε δει για πρώτη φορά. Είναι πάμπολες φορές ότι στην ανεπάρκεια πολλών πραγμάτων και προκειμένου να καλύψουμε άλλα που δεν καλύπτονται, ας τα ρίξουμε σε έναν τρίτον. Στην καυστική ανακοίνωσή της, με αφορμή τα έκτροπα στη διάρκεια του χθεσινού ποδοσφαιρικού αγώνα της Παναχαϊκής με τον Ολυμπιακό, η Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνει τα εξής. Η αιματηρή επίθεση εναντίον των αστυνομικών από ομάδα μετανόητων οπαδών της γηπεδικής βίας έρχεται όχι μόνο για να συνεγείρει συνειδήσεις με την έκφραση της αυτονόητης καταδίκησης επίθεσης και της συμπαράστασής μας στους τραυματισμένους συναδέλφους μας, αλλά κυρίως για να μας κάνει όλους να αισθανθούμε τις ευθύνες μας ως πολιτεία και ως κοινωνία στην εποχή των μνημονίων και του στενού ελέγχου των δανειστών της χώρας μας. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση που οθεί στη φτωχοποίηση της λαϊκής μάζας δημιουργεί ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται ακραία στοιχεία και απόκληρη της κοινωνίας για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους, στρεφόμενοι με απίστευτη μανία και εκδικητικότητα κατά του αστυνομικού θεσμού. Οι αξιωματικοί δηλώνουν πως αρνούνται να κλείσουν τα μάτια τους στις μεθόδους μαφίας και οργανωμένου εγκλήματος που οδηγούν στον αφανισμό του αθλητικού ιδεώδους. Φτάνει πια. Αναλάβετε τις ευθύνες σας, καταλήγει η ανακοίνωση.